Κατερίνα, καλώς ήρθες εδώ. Όλα μπάχαλο φέτος, όλα μπάχαλο φέτος. Γεια σας, Κατερίνα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Από εδώ η Δούκισσα. Γεια σας. Από εδώ... Γεια σας, κυρία μου. Ο Δούκας του Ντάμπορο, όπως το λέγατε, δεν έχει τρέχομπη. Εν πάση περιπτώσει, η Κατερίνα, Καλακμπόρ ή Καλακμπόρ. Καλακμπόρ. Λοιπόν, έπεσε θύμα διαγραφής από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Ήταν εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων, έτσι, και εκπρόσωπος τύπου. Εκπρόσωπος τύπου, ναι. Και δεν είχε έρθει στο πρώτο θέμα. Γιατί αν είχε έρθει στο πρώτο θέμα, δεν θα σε είχαν φάει. Τι ναι. Δουλειά κάνει στου εκπρόσωπου τύπου, στου ανεξάρτητου Έλληνε. Τι έτσι, σε φάγανε, καταργά. Ναι, προσπαθήσανε. Εντάξει. Ανέβαζα τα δελτία τύπου. Βασικά, ό,τι είχε σχέση με τα δελτία τύπου. Με social media, media με media, όλα αυτά. Blogs, ναι, 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 όλα αυτά. Όλα αυτά. Και η αφορμή ήταν το ότι πήγε στη Μύκονο. Αυτή ήταν η κατηγορία. Ναι. Πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλα προβλήματα εκ των έσω. Αλλά αυτό ήταν η αφορμή για να. Ότι πήγε στη Μύκονο ή ότι φωτογραφήθηκε στη Μύκονο. Είχε πρόβλημα ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος της νεολαίας, ο Μπάμπης Αποσκήτης, με την υπερβολική προβολή μου στα site και στις εφημερίδες. Η προβολή τι έγινε. Απλά ήθελε ο ίδιος. Καταρχάς πρώτα την κάναμε εμείς την προβολή. Δηλαδή και εμείς σαν εφημερίδα την είχαμε βάλει τη φωτογραφία. Ναι. Σε όλο το ίντερνετ υπήρχε. Ναι. Δεν είναι κανένα. Έτσι ήταν όμως η φωτογραφία. Δεν ήταν ότι εσύ επειδή. Ναι, φυσικά. Μα το εξήγησε αυτό. Φόρησε και ολόσωμο μαγιό. Δεν έχουμε τη φωτογραφία. Δεν έχουμε τη φωτογραφία και μπορούμε να τη δούμε. Και δεν είμαι εγώ εδώ με το ολόσωμο. Για αυτή τη φωτογραφία είναι εδώ. Για αυτήν εδώ. Ναι, με το είσαι με την αδερφή σου. Ο αδερφής είναι δεξιά. Μαρία, ναι. Η αδερφή σου και η διαγραφή. Φέρτε κι αυτή. Εσύ τι αποκλείσεις είσαι δηλαδή. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες μας έχουν μπερδέψει. Τώρα πάει να τους βλέπω αγκαλιά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ τον πάνω τον είχα για λεβέντη δεξιό κτλ. Τώρα... Δεν μπορώ να πω. Απλά υπάρχουν και είναι και λίγο προς. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ναι, που είναι έρχομαι. Ναι, όπου βολεύει. Ναι, όπου βολεύει. Εσύ προς τα πού είσαι, προς το ένα ή προς το άλλο. Δεξιά. Α, πού θα πας, όχι άκρα. Πού αλλά... θα πας, Χρυσή Αυγή θα πας. Δεν το κάνει εμπειρία με το κόμμα ο Νίκος. Γιατί να κάνω, με συγγνώμη, με συγχωρείς. Όποιος Έλληνας είναι, όποιος μετέχει τις Έλληνες. Άμα θέλει θα πάω. Δεν έχω εγώ αυτά που κάνω. Α, πηγαίνεις εσύ. Αυτό που κάνουν στους Έλληνες, δηλαδή που δίνουν φαγητό, που πεινάει ο κόσμος, εγώ το υποστηρίζω αυτό. Δεν υποστηρίζω βέβαια τη βία που χρησιμοποιούν στους λαθρομετανάστες, αλλά αυτό που κάνουν στους Έλληνες το υποστηρίζω πάρα πολύ. Θα μπορούσε να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Έχουν ψηφίσει αρκετοί που είναι μετανάστες, αλλά Έλληνες πολίτες όμως. Που αγαπάνε την Ελλάδα. Και με ποιο ενδιαφέρει το πλήρω, με ποιο κριτήριο δηλαδή το ψηφίζουν. Για τους λαθρομετανάστες, γιατί μαζί με τα χλωρά. Οι ξένοι νόμιμοι εναντίον των λαθρομεταναστών. Ναι. Γιατί παίρνει και εμάς την μπάλα. Κατηγορούν και εμάς. Δεν είναι μόνο που εγώ είμαι μαύρη Ελληνίδα. Όλοι, δεν είναι όλοι έτσι βέβαια, αλλά εμείς υποστηρίζουμε τους Έλληνες. Είμαστε μαζί με. Ναι, αλλά με τον Σκορτσιανίτη που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση. Βέβαια. Ήταν κάθετα αντίθετη ότι ο Σκορτσιανίτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να φέρει το τίτλο του Έλληνα. Εντάξει, μετά ο κύριος Λαγός είπε: εντάξει, τον αποδεχόμαστε. Ας είναι Έλληνο-Αφρικανός. Τότε είναι δεκαετία του Σκορτσιανίτη, τον έχει αποδεχθεί η Χρυσή Αυγή ή όχι. Εγώ είμαι στη φάση ότι τον είχαμε κι άλλες δηλώσεις που λέει ότι όχι ο Σκορτσιανίτης, αν είναι δυνατόν επειδή παίζει μπάσκετ να θεωρείται ότι είναι Έλληνας. Εντάξει, σαφώς. Αλλά δεν είναι το κριτήριο αυτό. Επειδή παίζει μπάσκετ είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας, γι' αυτό παίζει μπάσκετ και είναι στην εθνική ομάδα. Μάλιστα, πολύ σωστό. Πάντως στην πολιτική την έχεις βάλει ως προορισμό ζωής. Δηλαδή θεωρείς ότι πρέπει να ασχοληθείς κανονικά. Ναι, είναι λίγο το κάρμα μου. Δεν σε απογοήτευσε αυτό που είδες. Ότι η πρώτη επαφή. Ξέρεις τι έγινε, είναι μια φάση. Φταίμε και εμείς λίγο δηλαδή οι εφημερίδες. Είχαμε βγάλει και. Εμείς στο θέμα το είχαμε βγάλει μια άλλη εφημερίδα. Ποιο? Και ήταν μια κοπέλα από το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω μία από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα μοντέλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Ναι. Ένα μοντέλο. Χρυσή Αυγή, ένα άλλο μοντέλο. Μια πολύ ωραία κοπέλα. Ναι, και νομίζω μπορούμε να δείξουμε τις φωτογραφίες. Μία κοπέλα από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και μία Χρυσή Αυγή, η οποία αυτή είχε κάνει μία φωτογράφηση, τέλος πάντων προκλητική. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο θέμα. Ότι αν μπορούμε να έχουμε μοντέλα μέσα στο κόμμα και αν δεν επιτρέπεται και μήπως γινόμαστε lifestyle τώρα που κλείνουν τα μαγαζιά lifestyle και τα σχετικά. Εσύ δεν μπορεί να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβες. Είσαι κομμένη από ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι κομμένη ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω. Θα γίνει χαμός, τα κλαίω. Α, μα τη λες κιόλας. Από πριν εγώ. Α, μ' άρεσε ο Αλέξης, θα δούμε θα κάνουμε την περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να. Και εκεί έγινε η φασαρία. Δεν θέλουμε μοντέλα κτλ. Και εσένα σε πήρε. Εσένα σε πήρε εξόφαλτα. Γιατί οι αδερφοί σου το μοντέλο. Εσύ απλώς πήγες στη Μύκονο. Ναι, εγώ απλώς πήγες στη Μύκονο. Έτυχε. Έχουμε λοιπόν ένα θύμα πολιτικής αδικίας και πολιτικής διάκρισης γιατί πήγες στη Μύκονο.
η Μύκονος okay. είναι το θέμα. Το μαγιό είναι το θέμα, εγώ νομίζω. Το μαγιό είναι και εδώ το μαγιό. Βάλει φωτογραφία. Εδώ μισό λεπτό. Για να δεις. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς πρέπει να δούμε ότι η αδερφή σου είναι δεξιά με το άσπρο. Ναι. Η αδερφή σου κόβεται από το κόμμα. Εδώ συζητάμε. Είναι με το μπικίνι. Είναι με το μπικίνι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό που κάνει είναι, πώς το λέμε, αντιδραστικό. Εδώ πέρα είδαμε ολόκληρη πριγκίπισσα τόπλες. Δηλαδή μας πείραξε ένα μαγιουδάκι. Τα μαγιό σας τα μοίραζε το κόμμα, ήταν δική σας εκλογή. Εγώ το πήρε επίθεση. Φοράει και γαλάζιο μαγιό. Μπράβο, αυτό λέω. Ήταν καθαρά δηλαδή μαγιό ανεξάρτητη Έλληνες. Και τους είπα κιόλας ότι θα βάλω μπλε ολόσωμο. Και υπήρχε και συμβολισμός ότι έπεσες με το μπλε μαγιό στη θάλασσα λέγοντας ότι η Ελλάδα τα έχει κάνει θάλασσα. Ήτανε... Ακριβώς, ναι, τότε. Αλλά εκείνο και το μεταβασμένο για βασίκωση. Δεν μου λες, δεν κοιτά τα πολιτικά πράγματα για οικονομία, πώς είναι τώρα στην Ιγυρία, έχεις κοιτάξει καθόλου. Δηλαδή λέμε να φύγουμε εμείς. Κάτσε εσύ εδώ, ασχολήσουμε τους Έλληνες. Να πάμε εμείς στην Ιγυρία. Πάνω κάτω, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Είναι η στρατιωτική έτσι, δύναμη εκεί. Είναι χούντα. Ναι, κάπως. Δεν είναι ακριβώς δημοκρατία όπως είναι εδώ. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Αφρική. Εσύ είσαι δεύτερης γενιάς εδώ, ναι. Έτσι. Δηλαδή είσαι... έχεις πάει στην Ιγυρία. Έχω πάει μια φορά ή μια εβδομάδα. Ναι. Όπου ένιωσες πολύ ξένη, φαντάζομαι. Έτσι ναι. Δεν είναι. Ωραία, πού είσαι. Έχω και λίγο καταγωγή από εδώ. Τι, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω με την Ιγυριανή. Δεν μιλάω τη γλώσσα. Δεν ξέρεις τίποτα την Ιγυριανό. Μιλάω αγγλικά που είναι η επίσημη γλώσσα εκεί σε όλη την Ιγυρία. Α. Ναι. Τι ξέρεις άλλο από την Ιγυρία, κάτι τίποτα παραδοσιακό. Το φαγητό. Το φαγητό που μαγειρεύει. Τι μαγειρεύει. Στη Μυγδάλη. Με σούπα που το τρως με το χέρι και το. Και πώς να φάω τη σούπα με το χέρι. Με το σμιγδάλι. Το κάνεις σαν μπάλα, ναι, και το βουτάς και το τρως. Εγώ δεν το τρώω βασικά, μόνο δεν φόβομαι.